Καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Σας καλωσορίζω και σήμερα στο κανάλι μου για να κάνουμε μαζί το απολαυστικό παραδοσιακό ξύρισμα. Σήμερα πάλι αγαπημένα προϊόντα και αγαπημένη μηχανή. Σήμερα θα δείξω μια μηχανή μονής κοπής, single edge όπως λέγονται, και είναι μια ever ready, μπορεί να ακούτε κάποιο θόρυβο. Είναι μέσα σε αυτό το κουτάκι. Είναι η Ever Ready Streamline Set. Πριν την ανοίξω, θέλω να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Αργύρη, γιατί αυτή η μηχανή είναι από αυτόν. Θα ανοίξω και θα δείτε ότι υπάρχουν δύο κομμάτια μέσα. Τι είναι όμως αυτά? Η μία είναι η μηχανή που θα ξυριστούμε και το άλλο είναι για το auto-stropping του λουλιού. Θα σας τα δείξω ένα-ένα. Καταρχήν αυτή είναι η θήκη. Εδώ όπως είδατε είναι οι δύο, ας το πούμε, μηχανές. Εδώ στο κέντρο εξ αρχής, όταν είχε βγει το μοντέλο αυτό, υπήρχε ένα δερμάτινο λουρί που βοηθούσε στο να στροπάρει κάποιος τη λεπίδα. Και εδώ σε αυτές τις ακριανές θήκες, υποδοχές, έμπαιναν δύο κουτάκια με λεπίδες. Το κουτάκι, εντάξει, είναι ταλαιπωρημένο από τα χρόνια. Όμως, ας δείξω τη μηχανή. Η μηχανή είναι αυτή εδώ. Είναι μπρούτζινη. Με επικάλυψη χρωμίου. Δύο τεμαχίων. Για αυτές τις μηχανές έχω να πω ότι οι λαβές ήταν εξαιρετικές. Βλέπετε και σε τι κατάσταση είναι. Είναι χρονολογίας 1950. Στην ουσία υπήρχαν δύο τύποι, ξεκινώντας το 1930 και με μία επανέκδοση το 1950 της συγκεκριμένης μηχανής. Εδώ από κάτω στο base plate γράφει το Ever Ready. Την άκρη που πατάμε για να ανοίξει κεφαλή, αν φαίνεται, γράφει το British Made, και πατώντας αυτό εδώ ανοίγει, πατώντας το top cap μάλλον, ανοίγει η κεφαλή για να τοποθετηθεί η λεπίδα. Προκάτοχος αυτής της μηχανής ήταν η 1912 και η Damaskin. Εδώ είναι η κεφαλή για το στροπάρισμα, όπου κάτω γράφει Ever Ready Made in England Automatic Stropper. Εύχομαι να φαίνονται. Η μηχανή όλη είναι στα 82 γραμμάρια και τα 48 από αυτά είναι στην λαβή. Η επανέκδοση μετά τα Χριστούγεννα του 39, του 50 δηλαδή, επανέκδοση αυτή εδώ, βγήκε με λίγο μεγαλύτερη κεφαλή και πιο βαριά λαβή. Το τρίτο κομμάτι της ιστορίας είναι η μηχανή Jewel, που έβγαινε σε μία πλαστική θήκη σαν αχιβάδα, και έχει μία ιδιαιτερότητα αυτή η μηχανή, γιατί έβγαινε και ως gem. Βέβαια πρέπει να πω ότι η gem και η Ever Ready είχαν συγχωνευτεί ένα διάστημα, οπότε έβγαινε και σαν gem μόνο για τον Καναδά και την Αμερική. Περνάω στο υπόλοιπο setup. Πάρα πολύ αγαπημένο ταμπάκ, θα μπορούσα να μείνω μόνο με αυτό. Θα κλείσω και με το ταμπάκ τσέπης, όπως λέω εγώ. Για πινέλο θα έχω το 80-097 που μούλιαζε σε χλιαρό νεράκι. Θα ξεκινήσω κλασικά με το σαπούνι γλυκερίνης, το οποίο το χρησιμοποιώ αρκετά τελευταία. Η λεπίδα τώρα στη μηχανή δεν θα είναι άλλη από μια τζεμ. Αρκετά πάρα πολύ σκληρές λεπίδες. Κυκλοφορούν δυστυχώς και κινέζικες που δεν έχουν την ίδια απόδοση. Ξεκινάω με το σαπουνάκι γλυκερίνης. Η Streamline έβγαινε και σε διαφορετικές θήκες με διαφορετικά χρώματα.
και ίσως και για κάθε χώρα διαφορετικό. Ξεπλένω ένα λεπτό. Πριν δουλέψω το σαπούνι θα βάλουμε και την λεπίδα. Τα δόντια του μεταξύ, αν δεν θα το πω δόντια, λάθος, τα χτένια είναι έτσι κλειστά και λίγο ανασηκωμένα, αν παρατηρείτε κι εσείς. Πολύ καλέστη τη μηχανή και φαίνεται ότι έχει γίνει τότε πάρα πολύ καλή δουλειά. Βαριά μηχανή. Είναι απλή η τοποθέτηση και η έκθεση της λεπίδας είναι αυτή ακριβώς. Το top cap της είναι αρκετά καμπυλωτό σε σχέση με άλλες και από ό,τι διαβάζω ξυρίζει πολύ ωραία. Αρχίζω με το ταμπάκ και το πινέλο. Θα το κάνω κατευθείαν στο πρόσωπο. Είχα δείξει και μία και σε ένα άλλο βίντεο μία Ever Ready. Βέβαια κάποιες μηχανές, επειδή τα παλιότερα βίντεο αδικούνται θα έλεγα από την εικόνα, όπως μου έγραψε και ένας φίλος για την Black Beauty, κάποια στιγμή θα τις ξανακάνω σίγουρα, γιατί το αξίζουν. Ξεκινάμε με την πάντα έτοιμη. Ξυρίζει φανταστικά η μηχανή. Δεν μπουκώνει αυτό που μου αρέσει στις μηχανές, γιατί περνάει κάτω από τα χτένια ωραία βαφρός. Ο ήχος πιστεύω να βγαίνει. Μ' αρέσουν και πολύ οι μηχανές μόνης κοπής. Βάρος στα χέρια μου το νιώθω αρκετά μοιρασμένο. Ίσως θα ήθελα τη λαβή λίγο πιο μακριά, γιατί είναι αρκετά κοντή για τα χέρια τα δικά μου πάντα. Στα αυτιά μου μπορεί να ακούγεται τραχής, αλλά δεν νιώθω πολύ τη λεπίδα. Το πινέλο μπορεί να το έχουν κάποιοι φίλοι, έχει μια ιδιαιτερότητα, η βάση του βγαίνει, δεν ξεκολλάει, βγαίνει. Θα σου το δείξω τώρα. Το έχω ξαναπεί και σε άλλο βίντεο, απλά μπορεί να είναι κάποιοι φίλοι που είναι νέα μέλη στο κανάλι και να μην το έχουν δει το βίντεο. Βγαίνει αυτό εδώ, με αποτέλεσμα το πινέλο, αν έχεις πιο μικρή παλάμη, να το πιάνεις λίγο καλύτερα και ίσως να γίνεται και πιο επιθετικό.
πολύ καλό γουρουνάκι της Ωμέγα, μαζί με το 48 είναι το αγαπημένο μου από τους χείρους. Πάμε και για το δεύτερο χέρι. Τώρα δεν ακούγεται τίποτα, τα έχει πάρει όλα. Πάρα πολύ καλή μηχανή. Το σημείο αυτό που δυσκόλευε πάντα, έχω πει, είναι κάτω από τη μύτη λόγω όγκου κεφαλής. Ξεπλένω και έρχομαι. Εξαιρετικό αποτέλεσμα με αυτή την ασυνήθιστη μηχανή. Δεν την βλέπεις κάθε μέρα μπροστά σου. Και πολύ πιο σπάνια, δεν θυμάμαι να το είπα στην αρχή, είναι η Jewel που έβγαινε μόνη της και έγραφε Gem και όχι Ever Ready. Λοιπόν, κλείνουμε με το ταμπάκ. Μπόλικο, μπόλικο, γιατί αγαπάμε τα μπακ. Και όλα τέλεια. Φτάσαμε στο τέλος ακόμα ενός βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την συμμετοχή και για την αγάπη που δείχνετε στο κανάλι. Να είστε όλοι καλά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά.